Το παιδί είναι ο μουσαφίρης του σπιτιού. Αναφέρεται σε Ινδουιστικές γραφές. Πρέπει να έχει αγάπη και σεβασμό, αλλά ποτέ δεν σου ανήκει. Όπως όλες οι μυστικιστικές προσταγές, τούτα τα λόγια πιο εύκολο είναι να τα πεις παρά να τα τηρήσεις. Γιατί για τη μάνα, την κάθε μάνα, που για 9 μήνες φιλοξένησε μέσα της αυτό το άπειρο ελάχιστο κάτι που ήρθε από το πουθενά για να μεταμορφωθεί και να ολοκληρωθεί, από τη στιγμή που το παιδί της βγαίνει διστακτικά από τα σπλάχνα της, αφήνοντάς την αδιανή, δακρυσμένη και φοβισμένη για ένα σωρό καινούρια και μυστήρια πράγματα, η τάση της είναι να το αρπάζει, να το κρατά, να μην το αφήνει να της φύγει. Είναι η παθολογία της μάνας, η ανεξερεύνητη προστατευτική ζήλια ή μήπως η άλλη πλευρά του νομίσματος της αγάπης. Δεν ξέρει και δεν την ενδιαφέρει να το ψάξει. Βαθιά μέσα της νιώθει μόνο πως δεν θα μπορούσε ποτέ πια να φανταστεί μια ζωή χωρίς αυτό και πως στο πέρασμα του χρόνου άφθαρτα και αναλύωτα θα βιώνει την καθημερινή επιβεβαίωση μιας τρυφερής και αμήλικτης αιωνιότητας. Του μυστικού εκείνου δεσμού που ενώνει σε ζωή και σε θάνατο τη μάνα και το παιδί της. Με ένα συναισθηματικό ομφάλιο λόρο που δεν κόβεται ποτέ. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, αγαπητοί περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, φίλοι, πρόεδροι και επίτιμοι πρόεδροι συλλόγων, σωματείων και φορέων, αγαπητοί μας προσκεκλημένοι και φίλοι, Χριστός Ανέστη. Μετά από αυτή τη χαρούμενη είδηση, μετά από αυτή την επανάσταση, τη νίκη της ζωής πάνω στο θάνατο, γιορτάζουμε αυτό το μήνα, το Μάιο, την επανάσταση της φύσης, το πανηγύρι της χαράς, όπου όλοι καλούμεθα να αναγεννηθούμε μετά την κούραση και τη βαριά διάθεση του χειμώνα. Μέσα σε αυτό το μήνα των λουλουδιών, των χρωμάτων και των αρωμάτων, τότε που γεμίζει η χαμομήλη η γη, τότε που γεννιέται η ελπίδα και η δημιουργία, τότε απεφάσισαν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο να γιορτάζουν τη μάνα, την πηγή της ελπίδας και της δημιουργίας. Λέμε μάνα την πηγή κάθε στοιχείου, αλλά και ό,τι αγκαλιάζει τη ζωή και τη φροντίζει να αναπτυχθεί. Λέμε μάνα τη γη, γιατί κλείνει στα σπλάχνα της τα σπέρματα όλου του φυτικού κόσμου για να θρέψει με αυτά, φυτρώνοντας το ζωικό κόσμο, αλλά και τον άνθρωπο. Μάνα λέμε την πατρίδα, αλλά και την εκκλησία, που παίρνουν το γεννημένο άνθρωπο και τον ξαναγεννούν, τρέφοντάς τον με τα ιδανικά και τις αξίες του Άνω Θρόσκο. Η μάνα τρέφει την ανθρωπότητα. Κάθε άνθρωπος κουβαλάει μέσα του μια μάνα. Αυτή που θα του μάθει να σκέπτεται και να ενεργεί με το δικό του μοναδικό, εντελώς προσωπικό τρόπο. Και που η πατούσα του θα αφήσει ένα χνάρι πάνω στον δρόμο που πορεύεται η ανθρωπότητα. Φίλες και φίλοι μας, το Λύκειο των Ελληνίδων, σωματείο καθαρά γυναικείο, που σημαία του έχει τον εθελοντισμό και καταστατικούς μεταξύ άλλων σκοπούς την προστασία γυναίκας, μητέρας και παιδιού, εορτάζει κάθε χρόνο με ιδιαίτερη λαμπρότητα την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας. Πολλοί συνεργάτες και φίλοι συμπορεύτηκαν μαζί μας για τη διοργάνωση και την παρουσίαση της απόψινής βραδιάς. Κεντρική ομιλήτρια η καλή μας φίλη, ψυχολόγος κυρία Αγγελική Τζάλη. Η εμπειρία της πάνω στο γνωστικό της αντικείμενο, αλλά και τα προσωπικά της βιώματα, της μητέρας δύο παιδιών, την ενέπνευσαν να αναπτύξει το θέμα της, ο ρόλος της μητέρας σήμερα, συνδυάζοντας αγάπη και όρια. Επίκαιρο θέμα, από κάθε άποψη για την εποχή μας. Την ευχαριστούμε θερμά για την προθυμία και την ευγενική διάθεση με τις οποίες ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας.
Το καλλιτεχνικό μέρος πλουτίζουν με την ευαισθησία και τη μουσική παιδεία τους δυο γνωστές Συριανές καλλιτέχνηδες. Η Ειρήνη Βέργου στο τραγούδι και στο πιάνο η Βούλα Γλίκα. Νανουρίσματα και αγαπημένες μελωδίες θα ξυπνήσουν αναμνήσεις και θα γεμίσουν ηχοχρώματα την ψυχή μας. Στο αφιέρωμα «Γιος και μητέρα» θα παρακολουθήσουμε μια ηλικιακή διαδρομή. Το μικρό αγόρι συνειδητοποιεί την παρουσία της μανούλας και την ευχαριστεί με μια μουσική και ένα τρυφερό ποιηματάκι. Ενώ ο έφηβος γιος της εκμυστηρεύεται τις εσωτερικές ανησυχίες του. Στην ακμή του ο νέος άντρας σημειώνει την καταλυτική παρουσία της μητέρας του στις προσωπικές και οικογενειακές του επιλογές. Σε πλήρη ωριμότητα δεν διστάζει και δεν τρέπεται να συγκινηθεί και μόνο με την αναφορά της μητέρας σε ένα ανάγνωσμα που τον αγγίζει, ενώ στην ηλικία που η φυσική παρουσία της μάνας δεν υπάρχει πια, οι αναμνήσεις τον κατακλείζουν και τις εκφράζει βιωματικά μέσα στις ζωές των παιδιών και των εγγονών του, το αληθινό παραμύθι της ζωής. Θερμότατα ευχαριστούμε και συγχαίρουμε τις 5 ανδρικές παρουσίες, αρχίζοντας από το μικρότερο. Το τρυφερό μαθητή μας Νικόλα Ρούσου. Τον έφηβο, χορευτή μας επίσης, Αντώνη Ραγκούση. Τον πρωτοπρεσβύτερο, πατέρα Φλαβιανό. Ένθερμο υποστηρικτή μας, οικογενειακός, σε μια άλλη θεώρηση. Και τους καλούς δασκάλους και αγαπητούς μας φίλους, κυρίους Γιάννη Καπετανάκη και Σπύρο Παναγιωτίδη. Η δημοσιογραφική πένα και παρουσία της Λίτσας Χαραλάμπους, εφόρου τύπου και εκδηλώσεων στο Διοικητικό μας Συμβούλιο, γεφυρώνει με συνδετικά κείμενα και μας βοηθά να ταξιδέψουμε κι εμείς στη διαδρομή του χρόνου. Στην είσοδο του θεάτρου μπορείτε να καμαρώσετε τα έργα των μαθητών του Εργαστηρίου Ζωγραφικής του Λυκείου μας, τρυφερά αφιερωμένα στη μητέρα τους με την καθοδήγηση της δασκάλας των καλλιτεχνικών Αγνής Ρούσου. Ήθιστε αυτή την ημέρα το Λύκειο των Ελληνίδων Σύρου να προσφέρει ένα συμβολικό δώρο σε μια μητέρα που βαδίζει κόντρα στις δυσκολίες τον ανηφορικό της δρόμο. Για την εφετινή γιορτή επιλέξαμε μια μητέρα που μεγαλώνει τα 11 παιδιά της, φροντίζοντας με όλες τις δυνάμεις της να μην τους λείψουν τα απαραίτητα, αλλά και προσπαθώντας να τους ομορφύνει τη ζωή με τα παιδιά. Με σεμνότητα παρακάλεσε να μην αναφερθεί το όνομά της δημοσίως, που ωστόσο είναι καταγεγραμμένο στα βιβλία μας, στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου που θα ήθελε να βοηθήσει. Ευχαριστίες οφείλουμε για την πολύτιμη συνδρομή τους στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης και την Επιτροπή Πολιτισμού για την παραχώρηση του ιστορικού μας θεάτρου, στους Νίκο και Μάγδα Κοντιζά για την άψογη όπως πάντα ηχητική και φωτιστική κάλυψη, καθώς και στη Λένα Χατζηγρηγορίου για τη φιλική της παρουσία και βοήθεια. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά, για την προβολή και κάλυψη της εκδηλώσεώς μας και στο Ανθοπολείο Μαραγκός που μας στόλισε στο πνεύμα της ημέρας. Ευχαριστούμε θερμά και εσάς όλους, αγαπητοί μας προσκεκλημένοι και φίλοι, για την αγάπη και τη στήριξή σας στις προσπάθειες του Λυκείου των Ελληνίδων. Και σας ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο βράδυ. Ιδιαίτερο σας ευχαριστώ κι εγώ. Εύχομαι χρόνια πολλά στις μανούλες και καλώ την κυρία Τζάλα να μας αναπτύξει το θέμα της. Καλησπέρα. Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που βρίσκομαι εδώ απόψε. Είναι κυρίως ένα ξεχωριστό δώρο για τη γιορτή της μητέρας και θα ήθελα γι' αυτό να ευχαριστήσω θερμά την Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου Ελληνίδων για αυτή την πρόσκληση. Και με την αφορμή της γιορτής της μητέρας θα ήθελα να εκφράσω από εδώ τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για δύο γυναίκες που είναι εδώ σήμερα. Είναι η μητέρα μου και η μητέρα του άντρα μου. Είναι για μένα πρότυπα, είναι πηγή αγάπης και δύναμης. Και τους οφείλω
ό,τι πιο όμορφο και πολύτιμο έχω στη ζωή. Το θέμα της ομιλίας μου είναι ο ρόλος της μητέρας σήμερα, συνδυάζοντας αγάπη και όρια. Είναι κοινός τόπος πλέον ότι η οικογένεια αποτελεί βασικό πυρήνα διαμόρφωσης προσωπικότητας του ανθρώπου. Στην οικογένεια μπαίνουν τα θεμέλια για την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού σε όλα τα επίπεδα. Από την αρχή της ζωής, αλλά και στη πορεία του παιδιού, κεντρικό πρόσωπο στην πορεία της ανάπτυξής του και στη ζωή του είναι η μητέρα. Μια γυναίκα σήμερα αναλαμβάνει πολλαπλούς ρόλους και δεν περιορίζεται στο ρόλο της μητέρας. Εργάζεται και καταξιώνεται κοινωνικά και έξω από το σπίτι και την οικογένεια και καλείται να εδραιώσει δύσκολες ισορροπίες ανάμεσα στις διαφορετικές πτυχές της ύπαρξής της. Ως προς αυτό, στην ελληνική κοινωνία είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο ακόμη. Οι περισσότερες γυναίκες είναι εργαζόμενες, έχουμε πολλές εργαζόμενες μητέρες. Και παρόλο που ο πατέρας αναλαμβάνει σε πολλές οικογένειες ισότιμα την ευθύνη για την φροντίδα των παιδιών και του σπιτιού πολλές φορές, ο ρόλος της μητέρας παραμένει κεντρικός. Στις περισσότερες ελληνικές οικογένειες, η μητέρα παραμένει η κυρίως υπεύθυνη για τη φροντίδα του σπιτιού, των παιδιών, αλλά και για θέματα ανατροφής και διαπαιδαγώγησης. Γι' αυτό άλλωστε και σε εμάς τους ψυχολόγους, συνήθως έρχονται οι μητέρες με αιτήματα συμβουλευτικής για διαχείριση της συμπεριφοράς ή αντιμετώπιση προβλημάτων σε σχέση με τα παιδιά. Και βέβαια έχουμε όλο και περισσότερες μονογονεϊκές οικογένειες, όπου το σύνθε σχήμα είναι μια γυναίκα που μεγαλώνει μόνη της το παιδί ή τα παιδιά. Πέρα όμως από τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας, πανανθρώπινα, η σχέση μητέρας-παιδιού είναι η βάση για τη μετέπειτα πορεία του ανθρώπου. Ο Τζον Μπάουρντι, ένας από τους πρωτοπόρους της εξελικτικής ψυχολογίας στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, ανέπτυξε τη θεωρία του δεσμού, σύμφωνα με την οποία όταν ένα παιδί μεγαλώνει σε ένα στοργικό περιβάλλον για όσο χρόνο χρειάζεται, ώστε να αναπτύξει έναν σταθερό και υγιή δεσμό συναισθηματικό με το πρόσωπο φροντίδας, που συνήθως είναι η μητέρα, για την βρεφική και την παιδική ηλικία, τότε αυτό το παιδί έχει αυξημένες πιθανότητες να εξελιχθεί σε ένα ψυχικά υγιή ενήλικο με αυτοεκτίμηση που θα είναι σε θέση να αντλήσει χαρά από τη ζωή, από τις σχέσεις, από τη δουλειά, αλλά και να αντιμετωπίζει με επάρκεια τις δυσκολίες και τα προβλήματα που φυσικά υπάρχουν στο δρόμο της ζωής. Η αγάπη της μητέρας για το παιδί έχει θεωρηθεί και παραμένει στις συλλογικές μας αναπαραστάσεις ως το πρότυπο της αγάπης ανηφόρων. Εν παρενθέσει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μόνο η μητέρα αγαπά ανηφόρων ή ότι όλες οι μητέρες αγαπούν τα παιδιά τους ανηφόρων. Αυτό όμως ήταν αντικείμενο μιας άλλης παρουσίασης. Η αγάπη ανηφόρων ταυτίζεται με τη δοτική στάση και πάλι στις συλλογικές μας αναπαραστάσεις η μητέρα είναι το πρόσωπο που δίνει. Δοτική στάση σημαίνει ζεστασιά, τρυφερότητα, κατανόηση, αποδοχή, ενσυναίσθηση, μπαίνω στη θέση του παιδιού και νιώθω αυτό που νιώθει, συναισθηματικός συντονισμός με το παιδί, σεβασμός στην προσωπικότητά του, υποστήριξη, όλα αυτά είναι πολύ καλά. Είναι όμως αρκετά. Η διαπαιδαγώγηση που βασίζεται αποκλειστικά στη δοτική στάση χαρακτηρίζει ένα μοντέλο ανατροφής που έχει ονομαστεί στην ψυχολογία παραχωρητικό, επιτρεπτικό. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι έρευνες και η εμπειρία της ζωής έχουν δείξει ότι αυτό δεν είναι η βάση από μόνο του για ομαλή ανάπτυξη του παιδιού. Στους αντίποδες τι έχουμε, την απαιτητική στάση, που συνήθως παραδοσιακά ταυτίζεται με τον ρόλο του πατέρα. Απαιτητική στάση σημαίνει όρια, κανόνες, καθοδήγηση, ανάμειξη στη ζωή του παιδιού, πειθαρχία, γονική εξουσία, περιορισμένη αυτονομία για το παιδί, περιορισμένη ως διάλογος και επικοινωνία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό του πατέρα. Σε πολλές μαμάδες συναντάμε τέτοια στοιχεία, ειδικά το κομμάτι του ελέγχου και της ανάμειξης στη ζωή του παιδιού. Όταν έρχονται σε εμάς τους ψυχολόγους οι μαμάδες, το ερώτημα που ακούμε να διατυπώνεται ευθέως ή εμέσως είναι το εξής. Έχω μεγαλώσει με το αυταρχικό μοντέλο και είτε δεν θέλω, είτε δεν μπορώ να το εφαρμόσω στο παιδί μου. Απ' την άλλη, αντιλαμβάνομαι ότι δεν αρκεί να είναι κανείς δοτικός. Δεν μπορεί να επιτρέπονται όλα. Τι κάνω?
η απάντηση βρίσκεται σε μια μορφή διαπαιδαγώγησης, τη δημοκρατική διαπαιδαγώγηση, η οποία βασίζεται στη μέση οδό, κατά το παν μέτρο ελάχιστο των προγόνων μας. Χαρακτηριστικό βασικό της είναι η ισορροπία ανάμεσα στη δοτική στάση από τη μια και την επιθετική από την άλλη. Αγάπη και όρια. Φανταστείτε τη χορδή σε μια κιθάρα. Για να παίξω μουσική δεν θα πρέπει να είναι πολύ τεντωμένη γιατί θα σπάσει, αλλά ούτε πολύ χαλαρή γιατί δεν θα παίξει μουσική. Πώς μπορεί αυτά τα πράγματα να τα εφαρμόσει σήμερα μια μαμά στην πράξη, μέσα στην καθημερινότητα? Πώς γίνεται πράξη αυτή η ισορροπία? Ας δούμε κάποια χαρακτηριστικά της συντομία της δημοκρατικής διαπαιδαγώγησης, ξεκινώντας από το βασικό που είναι τα όρια. Τα όρια και οι κανόνες είναι απολύτως απαραίτητα για τα παιδιά. Δίνουν ασφάλεια και εσωτερική σταθερότητα. Χωρίς αυτά, η πραγματικότητα είναι χαοτική για το παιδί, που δεν είναι σε θέση από μόνο του να ρυθμίζει πλήρως τη συμπεριφορά του. Σιγά-σιγά, οι γονείς δίνουν αυτή τη δομή στο παιδί και το παιδί την εσωτερικεύει. Την κάνει κτήμα του και μπορεί σταδιακά να ρυθμίζει μόνο του τη συμπεριφορά του. Τα όρια προσφέρουν λοιπόν στο παιδί ασφάλεια, εσωτερική σταθερότητα, διδάσκουν την έννοια της υπευθυνότητας, του σεβασμού στον άλλον, της ατομικής ευθύνης και επιτρέπουν στο παιδί να έχει μια καλή κοινωνική προσαρμογή, να ελέγχει τη συμπεριφορά του και να ρυθμίζει με επάρκεια τα συναισθήματά του. Η ύπαρξη ορίων, το όχι σε κάθε επιθυμία του παιδιού, βοηθά το παιδί να αναπτύξει μια πολύ σημαντική ικανότητα που είναι η αντοχή στη ματέωση. Στην εποχή μας, μπορώ να σας πω και από την εμπειρία στη δουλειά μου, πολλά προβλήματα της παιδικής ηλικίας και της εφηβικής ηλικίας και διαταραχές που συναντάμε έχουν να κάνουν κατεξοχήν με την απουσία ορίων κατά την ανάπτυξη των παιδιών. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα για να δούμε εμείς στην καθημερινότητα την αξία των ορίων. Στην εποχή της ευημερίας, αλλά και σήμερα ακόμη, διαπιστώνουμε την τάση πολλών μαμάδων και μπαμπάδων, θα έλεγα και παππούδων και γιαγιάδων, να παίρνουν πολλά πράγματα στα παιδιά, πολλά παιχνίδια. Μπαίνει κανείς σε ένα παιδικό δωμάτιο και νομίζω ότι μπαίνει σε παιχνιδοπολείο. Μου έλεγε πρόσφατα μια μαμά, η οποία αντιμετωπίζει, όπως και πολλές οικογένειες σήμερα, σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Η μαμά αυτή έχει δύο παιδιά με μεγάλη διαφορά ηλικίας. Έχει σημασία αυτό γιατί μου λέει: στενοχωριέμαι πάρα πολύ που δεν μπορώ για το μικρό το παιδί μου να παίρνω αυτά που έπαιρνα στο μεγάλο. Του στερώ πράγματα, ζητάει παιχνίδια, δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Όταν όμως μία μητέρα δεν προμηθεύει πληθώρα παιχνιδιών ή πραγμάτων στο παιδί, του προσφέρει ένα πολύτιμο όριο. Μπορεί να παίρνω λιγότερα στο παιδί μου σε υλικά αγαθά, του δίνω περισσότερα σε ηθικές και ανθρώπινες αξίες. Γιατί, τι κερδίζει ένα παιδί από αυτό το απλό όριο? Καταρχάς, αντλεί γνήσια ευχαρίστηση όταν παίρνει ένα παιχνίδι. Έχει αξία αυτό το παιχνίδι και του φροντίζει περισσότερο. Μαθαίνει να φροντίζει τα πράγματά του. Μαθαίνει να αναγνωρίζει την αξία των χρημάτων και της εργασίας των γονέων. Αναπτύσσει καλύτερη ικανότητα συγκέντρωσης όταν έχει λιγότερα πράγματα και βεβαίως, το σημαντικότερο, αναπτύσσει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία. Σε ένα τραγούδι της Αρλέτα στα μικρά παιδιά έχουμε ένα στίχο που λέει: δυο κουτιά σπίρτρα γίνηκαν, ο σταθμός και τα τρένα. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από ελάχιστα πράγματα για να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους. Δείτε εδώ ένα παράδοξο σε σχέση με τα όρια. Το όριο εδώ, αντί να περιορίζει το παιδί, του ανοίγει ορίζοντες. Σε σχέση με τα όρια και κυρίως σε σχέση με την θέσπιση και την τήρηση των όριων, τίθεται συνήθως το ερώτημα για το ρόλο της τιμωρίας. Είναι πάλι ένα ερώτημα που φέρνουν οι μαμάδες στη συμβουλευτική. Να πούμε καταρχάς ότι η σωματική τιμωρία, σύμφωνα με τις επικρατούσες παιδαγωγικές αντιλήψεις και την νομοθεσία στην Ελλάδα και διεθνώς, η σωματική τιμωρία πρέπει να αποφεύγεται. Θα μου πείτε, το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Θα σας το πω λίγο διαφορετικά, ενοιολογικά. Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, είναι εκτός. Σε ό,τι αφορά τώρα την τιμωρία με την έννοια της ποινής, και εδώ υπάρχουν ερωτήματα. Διότι ξέρουμε πια ότι είναι πολλές οι παρενέργειες δυσανάλογες προς τα ωφέλη. Οπότε το ερώτημα που θέτει κανείς είναι: τι εναλλακτικές έχω για να επιβάλλω πειθαρχίες στα παιδιά μου? Καταρχάς, μέσα στην καθημερινότητα, τα παιδιά συναντάνε πολλές ευκαιρίες να μάθουν μέσα από τα λάθη τους. Με φυσικό τρόπο, μέσα από τις αρνητικές συνέπειες που έρχονται φυσικά από τις πράξεις τους. Φυσικές συνέπειες, τις λέμε αυτές. Τι σημαίνει φυσική συνέπεια? Σημαίνει ότι αν έχει έξω κρύο και βγω από τις γάντια, τα χέρια μου θα κρυώσουν.
Το πρόβλημα εμάς οι μαμάδες είναι ότι συνήθως αναιρούμε αυτές τις ευκαιρίες με τη στάση μας. Ποιο είναι το στερεότυπο της Ελληνίδας μαμάς, η καρικατούρα. Η μαμά που πάει πίσω και λέει, Γιαννάκη, βάλε το κασκό, βάλε το σακάκι σου, βάλε το σκούφο. Όλα αυτά προκαλούν αντίδραση στα παιδιά. Εκείνο που κάνουμε επίσης είναι ότι πολλές φορές έχουμε την τάση, εκτός από να προστατεύουμε τα παιδιά, χωρίς να τους αφήνουμε περιθώριο να μάθουν από τα λάθη τους, μια άλλη τάση των μαμάδων είναι να προσθέτουμε γκρίνια, φωνές, κήρυγμα, ένταση. Όλα αυτά δεν χρειάζονται. Το παιδί μπορεί να μάθει απλά από τις φυσικές συνέπειες των πράξεών του. Βεβαίως, θα μου πείτε πολύ σωστά ότι δεν μπορώ να εκθέτω σε κάθε κίνδυνο το παιδί μου για να μάθει. Γι' αυτό υπάρχουν οι λογικές συνέπειες. Που υπακούν στο απλό σχήμα έτοιμο αποτέλεσμα. Τι σημαίνει λογική συνέπεια? Σημαίνει ότι αν δεν διαβάσει τα μαθήματά σου για αύριο στο σχολείο, θα πα και θα συμβεί κάτι αρνητικό, διότι θα σε επιπλήξει τα σκάλα σου ή θα εκτεθεί. Λογική συνέπεια σημαίνει ότι αν δεν μαζέψει τα παιχνίδια σου, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είσαι σε θέση να τα διαχειριστεί σωστά, οπότε θα τα μαζέψω εγώ, θα τα βάλω σε ένα κουτί και θα τα βάλω κάπου στην άκρη. Λογική συνέπεια σημαίνει ότι αν χάσει το λεωφορείο, θα πρέπει να πα με τα πόδια. Οι λογικές συνέπειες είναι και θετική διάσταση. Αν φας το φαγητό σου, θα φας γλυκό. Αν κάνεις τα μαθήματά σου, μπορείς να χρησιμοποιήσεις υπολογιστή. Όλα αυτά μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε στην καθημερινότητα. Χωρίς ένταση, ήρεμα, με ψυχραιμία και πρωτίστως με σεβασμό προς την προσωπικότητα του παιδιού. Είναι βασικό να αποφεύγουμε χαρακτηρισμούς που απευθύνονται συνολικά στην προσωπικότητα. Τι εννοώ με αυτό? Άλλο να πω στο παιδί μου, ξέρεις Μαρία, δεν μ' αρέσει που δεν μαζεύεις τα παιχνίδια σου, και άλλο να πω, είσαι τεμπέλα, χάριστη, άχρηστη, αδιάφορη. Οι ταμπέλες αυτές λειτουργούν τραυματικά για την αυτοεκτίμηση και είναι αυτονόητο ότι πρέπει να αποφεύγονται. Ένα άλλο βασικό κομμάτι της δημοκρατικής διαπαιδαγώγησης είναι, όπως ανέφερα και λίγο πριν, η επικοινωνία και ο διάλογος. Όταν λοιπόν το λέω αυτό σε μια ομιλία όπως τώρα ή στη συμβουλευτική, η πρώτη αυθόρμητη αντίδραση των μαμάδων είναι ποιος διάλογος, ποια επικοινωνία, αφού δεν ακούν τα παιδιά μου, ειδικά όταν μιλάμε για εφήβους, εκεί είναι ακόμα περισσότερο. Αυτό που συμβαίνει με εμάς οι μαμάδες είναι ότι λέμε πάρα πολλά πράγματα όλη μέρα από το πρωί στο βράδυ. Μου έλεγε μια μαμά ότι αν έβαζα στην άκρη μισό ευρώ για κάθε τι που λέω στα παιδιά μου, μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα είχα βγάλει ταξίδι στο εξωτερικό σίγουρα. Δυστυχώς όμως, όσο λέμε περισσότερο, τόσο ερχόμαστε αντιμέτωποι, θα μου επιτρέψετε να το ονομάσω, το σύνδρομο του Μπέρνα και Βιενάκη. Από εδώ μπαίνει και από εκεί βγαίνει. Τα παιδιά δεν μας ακούν και λέμε, μα τι πρέπει να κάνω για να του το βάλω στο κεφάλι αυτό το πράγμα. Όσο εμείς προσπαθούμε, τόσο τα παιδιά σαν να μπλοκάρουν και κλείνει εδώ. Η απάντηση έρχεται από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και από τον Σοκράτη, ο οποίος είχε αναπτύξει μια απλή μέθοδο, την μευτική μέθοδο. Που πολύ σχηματικά, ξέρετε νομίζω περισσότερο περί ποιος πρόκειται, η φιλοσοφία της είναι ότι η αλήθεια βρίσκεται στον άλλον. Ο μαθητής, για εμάς το παιδί, έχει τη γνώση και μπορούμε να βοηθήσουμε να φτάσει σε αυτή ρωτώντας, εκμεύοντας, όχι βάζοντας στο κεφάλι. Η αλλαγή για εμάς τις μαμάδες είναι πολύ μικρή σε επίπεδο διατύπωσης. Ρωτάω αντί να λέω. Δηλαδή, αντί να σου πω, βάλε το κουφάν σου, θα σου πω, τι χρειάζεται να κάνεις πριν βγεις έξω για να μην κρυώσεις. Αντί να σου πω διάβασε τα μαθήματά σου, ρωτάω τι πρόγραμμα έχεις για τα μαθήματα. Αντί να σου πω μη τσακώνεσαι με τον αδερφό σου, σε ρωτάω τι σκέφτεσαι για να το λύσετε αυτό εσύ και ο αδερφός σου. Αν έχουμε αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα στην καθημερινότητα ή έχει κάνει κάτι άσχημο το παιδί, του λέω τι σκέφτεσαι γι' αυτό, τι μου προτείνεις. Οι ερωτήσεις για τα παιδιά κάνουν μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό και είναι μία από τις πιο δυνατές μεθόδους αυτή που σας αναφέρω. Με τις ερωτήσεις ενεργοποιείται ο εγκέφαλος. Το παιδί σκέφτεται, νιώθει ότι έχει δύναμη, αξία, ότι η γνώμη του μετράει. Ενώ με τις προσταγές προκαλείται στον εγκέφαλο μια φυσιολογική αντίδραση όπου μπλοκάρει, αν μου επιτρέπετε τον όρο, με τις ερωτήσεις ανοίγει το μυαλό και ο εγκέφαλος εκπαιδεύεται. Για να μην σας τα λέω πολύ θεωρητικά πάλι όλα αυτά, θα σας προσκαλέσω σε ένα στιγμιότυπο καθημερινότητας μιας οικογένειας. Ας δούμε λοιπόν μια μαμά που θα την ονομάσουμε Μαρία με το γιο της τον Βασίλειο 8 ετών. Είναι πραγματικό περιστατικό, θα μπορούσε να συμβεί σε κάθε οικογένεια. Ο Βασίλης λοιπόν είναι 8 χρονών, είναι ζωηρός, του αρέσει να παίζει μπάλα, όλα καλά μέχρι εδώ. Το μικρό προβληματάκι είναι ότι του αρέσει να παίζει μπάλα μέσα στο σπίτι.
Οπότε η Μαρία πρέπει να το αντιμετωπίσει αυτό και αποφασίζει να το αντιμετωπίσει με τις μεθόδους της δημοκρατικής διαπαιδαγώγησης. Ξεκινάει λοιπόν σε ήρεμο κλίμα, όχι τη στιγμή της έντασης σε εμβρασμό, πιάνει το Βασίλη και του λέει: Βασίλη, κοίταξε. Κάνεις κάτι που με ενοχλεί. Παίζεις μπάλα στο σαλόνι. Μπορείς να σκεφτείς γιατί αυτό το πράγμα με πειράζει. Λέει ο Βασίλης: γιατί δεν είναι σωστό. Ενοχλώ εσένα και τον παπά που κοιμάστε το μεσημέρι. Ενοχλώ τη γειτονιά. Μπορεί να κάνω καμιά ζημιά. Άμα τα ρωτάμε τα παιδιά, τα λένε πολύ καλύτερα από εμάς. Τα αναπτύσσουν τέλεια. Ό,τι συνεχίζει η μαμά, αφού βλέπει ανοιχτό το πεδίο. Και τι προτείνεις με Βασίλη να κάνω. Να μην ξαναπήξω πάνω, λέει ο Βασίλης στο σαλόνι. Άμα είναι να μου τη δίνετε 5,5 ώρα, άμα τελειώνουν τα μαθήματα, να κατεβαίνω στη γειτονιά, άμα έχει καλό καιρό. Πολύ ωραία, Βασίλη. Και πες τώρα, επειδή έχει ξαναγίνει, ότι το ξεχνάς και παίζεις μπάλα στο σαλόνι. Δεν θα το ξεχάσω, λέει. Ωραία, πες εσύ τώρα. Άνθρωποι είμαστε, συμβαίνει. Τι θεωρείς εσύ, Βασίλη, ότι είναι μια λογική συνέπεια, αν πάρει την μπάλα. Λέει ο Βασίλης να μου την πάρει την μπάλα και να μου τη δώσει για 2 μέρες. Πολύ ωραία συμφωνία. Ο Βασίλης τα είπε τέλεια μόνος. Οι μαμάδες στην αίθουσα και οι γιαγιάδες στην αίθουσα. Αντιλαμβάνεστε τι θα έχει γίνει εκ πείρας μετά από λίγες μέρες. Μπορεί να το κρατήσει και με ένα τύπος και υπογραμμός, ας του δώσουμε 3 μέρες. Μια χαρά πάει. Την τέταρτη μέρα ο Βασίλης θα το ξεχάσει. Βέβαια τα παιδιά δεν ξεχνάνε, τα παιδιά δοκιμάζουν τα όρια. Τι κάνει λοιπόν η Μαρία. Πάει, είναι ο Βασίλης με την μπάλα στο σαλόνι. Παίρνει την μπάλα και χωρίς να πει κουβέντα βγαίνει από το δωμάτιο. Ούτε τι έκανε, τι είναι αυτά, δεν τα είχαμε πει, πόσες φορές να σου το πω. Τίποτα. Αμήλυτα. Ψύχρεμα, σταθερά. Αν σταμάταγαν εκεί τα πράγματα, θα ήταν εύκολα. Ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει, διότι ο Βασίλης αρχίζει να φωνάζει και να χτυπιέται. Πού μου πήρε τη μάνα, πού δεν τη μάνα είσαι εσύ, και τι σας έκανα, δεν ακουγόμουν, έπαιζα πολύ σιγά, και δεν είσαι καλή μαμά, και η μαμά του Γιαννάκη, και αρχίζει ένα, σε μία ένταση νεύρα θυμός. Πάει μαμά, λέω εδώ βράκι μου. Τον πιάνει, τον αγκαλιάζει και ρέμισε. Καταλαβαίνω τους θυμωμένους. Καταλαβαίνω ότι λυπάσαι. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω να ηρεμήσεις, αλλά την μπάλα δεν στην δίνω. Εδώ είναι η ισορροπία. Ανάμεσα στη δοτική στάση, εκεί είναι η μαμά για να τον ηρεμήσει. Δεν πειράζουν οι αγκαλιές. Δεν κακομαθαίνουν οι αγκαλιές και την φερότητα. Αυτό που κακομαθαίνει είναι η έλλειψη ορίου. Αλλά κρατάει σταθερά το όριο. Όντας δοτική. Και προσέξτε, αυτή η καθημερινή πρόκληση, που είναι αυτό το απλό περιστατικό που σας περιγράφω, βγάζει τη μαμά και το παιδί διπλά κερδισμένος. Αφενός γιατί αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα, και εφετέρου διότι ο τρόπος με τον οποίο χειριστήκε η μαμά έκανε αυτή την πρόκληση ευκαιρία μάθησης για το παιδί. Όλα αυτά για να έχουν αποτελεσματικότητα στην πράξη, υπάρχει μια θεμελιώδης προϋπόθεση που είναι η συνέπεια. Συνέπεια καταρχάς σημαίνει ενιαία στάση. Δηλαδή, δεν θα πει ο μπαμπάς του Βασίλη μετά από λίγο και να την πάρει Βασιλάκη την μπάλα, πώς κάνετε έτσι, παιδί είναι. Διότι ακυρώνει όλο το προηγούμενο οικοδόμημα. Μπορεί να το κάνει και η μαμά αντίστοιχα σε μια ανάλογη περίπτωση. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να μην παίρνουν αντιφατικά μηνύματα από τους γονείς, γιατί αυτό προκαλεί προβλήματα συμπεριφοράς. Συνέπεια σημαίνει ότι είμαι και σταθερός στη στάση μου εγώ ίδιος. Η μαμά, για παράδειγμα, αν συμφωνήσαμε αυτό, το τηρώ κάθε μέρα. Αυτό κάποιες φορές για εμάς τις μαμάδες είναι δύσκολο. Αν αναιρέσω τη συμφωνία και δώσω την μπάλα, δεν θα το κάνω γιατί δεν ξέρω όλα αυτά. Θα το κάνω γιατί μπορεί να είμαι πάρα πολύ κουρασμένη και να πω: πάρε την μπάλα να ησυχάσω. Όμως είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σταθεροί. Άφησα τελευταίο το πιο δύσκολο, που είναι η συνέπεια λόγων και έργων. Τα παιδιά μας δεν διαμορφώνω την προσωπικότητά τους από αυτά που τους λέμε εμείς οι μαμάδες, αλλά από αυτό που είμαστε. Ο Γάλλος ψυχαναλυτής Ζόρζ Μοκό είχε πει: διδάσκω αυτό που είμαι. Τα παιδιά ταυτίζονται με εμάς. Αν λοιπόν ζητώ κάτι από το παιδί μου, θα πρέπει πρωτίστω να το ζητώ από τον εαυτό μου. Όταν έρχονται μαμάδες σε συμβουλευτική, εφήβων μαμάδες, και μου λένε: η κόρη μου καπνίζει. Η πρώτη ερώτηση που κάνω είναι: καπνίζετε. Δεν μπορώ να ζητώ από το παιδί μου να μην είναι αγχώδης όταν είμαι αγχώδης. Δεν μπορώ να ζητώ από το παιδί μου να μην έχει ξεσπάσματα θυμού όταν δεν του δίνω ένα μοντέλο διαχείρισης του θυμού εγώ ίδια. Δεν μπορώ να λέω στο παιδί μου μη τσακώνεσαι με τον αδερφό σου συνέχεια όταν το παιδί μου με βλέπει να λύνω τις διαφωνίες μου με τον σύζυγό μου μόνο μέσα από τη σύγκρουση. Στο βιβλίο του, όταν έκλαψε ο Νίτσε, γράφει ένα πολύ ωραίο διάλογο. Λέει: για να πλάσεις ανθρώπους,
Για να πλάσεις παιδιά, πρέπει πρώτα να πλάσεις τον εαυτό σου. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της μητρότητας και της πατρότητας. Είναι το γνώθις αυτόν, η αυτογνωσία. Φτάνει όμως να γνωρίζω τον εαυτό μου. Πρέπει και να το βελτιώνω και πρέπει και να το φροντίζω. Αυτή η φροντίδα του εαυτού είναι για εμάς τις μαμάδες η μεγαλύτερη πρόκληση. Το μεγαλύτερο δώρο, το πολυτιμότερο αγαθό για τα παιδιά μας είναι η ψυχική και η σωματική μας υγεία. Είναι προτεραιότητα. Αυτό ανατρέπει κατά κάποιο τρόπο ένα μοντέλο με το οποίο έχουμε μεγαλώσει που λέει ότι πρωτίστως πρέπει να θυσιαστώ για το παιδί μου. Αναμφίβολα, σε ακραίες συνθήκες, κάθε μάνα θα θυσιαστεί για το παιδί της. Στην καθημερινότητα όμως, τα παιδιά μας έχουν πολύ περισσότερο ανάγκη να είμαστε καλά. Όταν ταξιδεύουμε με αεροπλάνο, έρχεται η αεροσυνοδός και δίνει οδηγίες για περίπτωση έκτακτης ανάγκης και λέει, σε περίπτωση που συμπιέσεις της καμπίνας, θα πέσουν οι μάσκες οξυγόνου. Και πρέπει να τις εφαρμόσετε με τον άνθρωπο και τον τρόπο. Τονίζει, αν είστε γονιός και συνοδεύετε παιδί, πρέπει πρώτα να φορέσετε εσείς τη μάσκα και μετά να την εφαρμόσετε τη μάσκα στο παιδί σας. Γιατί το λέει αυτό, γιατί αυτό είναι η τάση της μάνας, ποια θα ήταν, το παιδί μου, να του φορέσω τη μάσκα για να σωθεί. Είναι λάθος, είναι επικίνδυνο. Αν εγώ λιποθυμήσω, χάσω τις αισθήσεις μου, σε τι θα βοηθήσω το παιδί μου. Το μεταφέρω στην καθημερινότητα. Αν εγώ, η μάνα, είμαι ψυχικά και σωματικά εξουθενωμένη, αγχωμένη, σε κατάθλιψη, σε ένταση διαρκώς, αν δεν είμαι καλά, σε τι ωφελώ το παιδί μου. Μεταξύ άλλων, διδάσκω αυτό που είμαι. Πολλές φορές συναντάω στη δουλειά μου γυναίκες που βάζουν τον εαυτό τους τελευταίο. Μαμάδες που βάζουν τον εαυτό τελευταίο σε προτεραιότητα. Ο προσωπικός χρόνος, ο χρόνος της φροντίδας, το θεωρούμε πολυτέλεια. Όχι απλά πολυτέλεια, λίγο ταμπού. Νιώθουμε ενοχικά. Πίνεις έναν καφέ και λες, μα τώρα τι κάνω, γιατί πίνω καφέ. Έχω αφήσει το μαγείρεμα, έχω αφήσει τα παιδιά. Ο χρόνος φροντίδας για τον εαυτό είναι υποχρέωση, δεν είναι πολυτέλεια. Το να πιω καφέ με μια φίλη, να βγω με τον σύζυγό μου, να ακούσω μουσική, να δω μια ταινία, να κάνω κάτι που θα μου γεμίσει τις μπαταρίες, είναι κομμάτι της δουλειάς μου ως μητέρα. Μιλούσα πριν κάποια χρόνια με μια μητέρα που πραγματικά έχει αυτή την τάση να βάζει τον εαυτό της τελευταίο σε προτεραιότητα. Της προτείνω λοιπόν το εξής. Της λέω, φανταστείτε ότι έρχεται κάποιος και σας δίνει ένα λουλούδι. Και σας λέει πως αυτό το λουλούδι παράγει μια εξαιρετικά σπάνια ουσία που είναι ζωτική σημασία για την ψυχική και σωματική υγεία του παιδιού σας. Τι θα το κάνετε αυτό το λουλούδι? Λέει, θα το φύτευα στον κήπο μου, στη λάστρα μου και θα το φρόντιζα ως τίποτα. Και ποια θα ήταν η προτεραιότητά σας κάθε μέρα? Το σοκάρισμα, το μαγείρεμα, το να πάτε τα παιδιά στο σχολείο, το να διαβάσετε τα παιδιά ή πρώτα απ' όλα να ποτίσετε το λουλούδι? Και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι μέσα στο σπίτι. Η απάντηση είναι αυτονόητη. Η γυναίκα κατάλαβε ότι μιλούσε για τον εαυτό της. Σήμερα είναι η γιορτή της μητέρας. Και χαρίζουμε λουλούδι της μητέρας. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι στον κήπο της οικογένειας η μητέρα είναι το πολυτιμότερο λουλούδι και δεν θα πρέπει να μένει αφρόντιστη. Σας ευχαριστώ.
Σκέψεις και βιώματα από άνδρες διαφορετικών ηλικιών. 5 διαβαθμίσεις, 5 συναισθήματα μέσα από τα μάτια ενός 8χρονου, από το βλέμμα του 17χρονου έφηβου, από την ψυχική ηρεμία του ιερωμένου, από το απόσταγμα καρδιάς του μεσήλικα και από το καταστάλαγμα και τον απολογισμό του ηλικιωμένου. Ο γιος μεγαλώνει και αλλάζει και αποτιμά και κρίνει και θυμάται σκηνές από την ακίνητη, την ατίνητη, την ουρανόσταλτη μητέρα. Γεννιέται, γίνεται παιδί μαθητής, περνά τις δυσκολίες και αμφισβητήσεις και προσωπικές επαναστάσεις του έφηβου. Έρχεται στη ζωή, γίνεται μαθητής και μετά αντιμέτωπος με τα θέλω της ζωής του και επιλέγει δρόμους. Μεγαλώνοντας πια, στη μέση της ζωής του, βιώνει στιγμές με την οικογένεια και την καθημερινότητά του και απόμαχος πλέον, κάνει απολογισμό και μνημονεύει το πρόσωπο της μάνας μέσα από τις θυσίες και μια αγάπη ανίποτη. Από τα κείμενα θα ακουστούν, άλλα από στίχους, άλλα γραμμένα από τους ίδιους και άλλα δανεισμένα από την ελληνική λογοτεχνία, θα ανταμώσουμε με την αρμονική μάνα του Γεράσιμου Μαγκορά, τη Μανούλα του Στέλιου Σπεράτζα, τον αποχαιρετισμό της από την Ιωάννη Πολέμου. Θα μάθουμε να συλλαβίζουμε το όνομά της, ακούγοντας τον παλμό της καρδιάς της, έτσι όπως τον περιγράφει ο Άγγελος Βλάχος. Την Ελληνίδα μητέρα του Διονυσίου Σολομού, το λυρισμό της μητέρας του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, το τραγούδι της μάνας του Ζαχαρία Παπαντονίου. Τη μάνα και το γιο του Νικηφόρου Βρετάκου, τη μάνα Γλυκητάτη του Γεωργίου Βερίτη, τη μητέρα του Γιάννη Ρίτσου, την άρρωστη μάνα του Μιχάλη Γκανά, τη μάνα του Χριστού, την Κώστα Βάλιναλη, την απορριμμένη μάνα του Ανέστη Ευαγγέλου, την πεθαμένη του Άρη Αλεξάνδρου, τη μυστηριώδη και αγέλαστη του Νίκου Καζατζάκη, την ψεύτρα του Γιώργου Ιακωβίδου. Γη που τη λάτρεψαν, την ύμνησαν, της παραπονέθηκαν, την μνημόνευσαν, της αφιέρωσαν λογοτεχνικά αριστουργήματα και καταπληκτικά ποίηματα. Η αγάπη της μάνας λοιπόν, μέσα από το πολύ τρυφερό και ανώριμο κόσμο του παιδιού, που προσπαθεί να μάθει πώς να αγαπά, πώς να συνδεθεί με τον κόσμο, πώς να εκφράσει στη μητέρα του με δύο λόγια αυτή την αγάπη που νιώθει, είναι η συντροφιά και το λιμανάκι του.
και δυνατή, μανούλα μου γλυκιά. Νιώθω πως όταν γελάς σε πούπουλα πως μες. Μανούλα μου, σε ευχαριστώ που τόσο με προσέχεις. Το όνομά σου το γλυκό μες στην καρδιά κρυμμένο και με κορδέλα λόγωση το έχω τυλιγμένο. Η επανάσταση της εφηβείας και η αγωνία της μητέρας για τη συμπεριφορά του γιού της και τη στάση του στην πορεία της ζωής του. Συγκρούσεις και προβληματισμοί για τους κανόνες, την πειθαρχία, την ελευθερία, την εμπιστοσύνη, τις ευθύνες, όλα αυτά βρίσκονται στο προσκήνιο και η μάνα ανησυχεί για το πού αρχίζουν και πού σταματούν τα όρια του εφήβου. Εκείνος, πώς σκέπτεται εκείνος. Amen.
διαβάζοντας. Θα τα βρίσκεις βέβαια λίγο στενάχωρα, σαν πως να θέλουν από τις λέξεις μέσα να πούν. Ίσως ακόμα το γιο σου μέσα τους να μην αναγνωρίζεις. Κι όμως δικά του είναι μητέρα. Αυτόν εικονίζουν. Πάσχουν κι αυτά όπως κι αυτός από ασφυξία. Χάνονται μέσα τους, γυρίζουν, επιστρέφουν. Πάσχουν να βγουν από τις λέξεις όπως και εκείνος πάσχει να βγει από το πετσί του μέσα. Μην απορείς, μητέρα. Μην τρομάζεις. Προπαντός, μη σε κυρίαψε απελπισία. Κάτι στηρίζει το γιο σου που εσύ δεν βλέπεις. Μέσα του, από τα πόδια ως την κορφή, είναι μια κολόνα που τον στυλώνει. Τον κρατά μόρφιο το κεφάλι, τον ψυχώνει, βήμα με βήμα, αγώνα με αγώνα, μέσα από τα ερείπια, να ανοίγει δρόμο και να προχωράει. Ποιες εν τέλει είναι οι προσλαμβάνουσες του γιου
όταν βλέπει τη μητέρα του να προχωρά προς την ωραία πύλη και από τα χέρια του να λαμβάνει το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Μάμα ή μητέρα. Λέξη που κλείνει μέσα της όλη την ομορφιά, την τρυφερότητα και την αγάπη του κόσμου. Λέξη που από την πρώτη στιγμή και από την πρώτη συλλαβή είχε σαν ένα αγγλικό φιλί προς την πηγή της ζωής μου και την δασκάλα της πιο γνήσιας και άδολης αγάπης. Προς το πρόσωπο εκείνο που μαζί με τον κληρικό πατέρα μου σημάδεψε και όρισε και καθόρισε την βιολογική, την ηθική και την συναισθηματική μου οντότητα. Το πρόσωπο αυτό, που από τότε που ήμουν παιδί, μετά έφηβος, μετά ενήλικας, δεν επάψε να γεμίζει την ψυχή μου με τα υπέροχα συναισθήματα της στοργής, της ασφάλειας, της νοσταλγίας για τα άδολα παιδικά μου χρόνια, το πρόσωπο του οποίου η μνήμη με συντροφεύει και με αναπαύει μέχρι το τέλος. Η μητέρα μου, όπως και η μητέρα του καθενός από σας εδώ μέσα, είναι συνδημιουργός του Θεού και του μέλλοντός μας. Γιατί το χέρι που κινεί την κούνια, κινεί και την τύχη της ανθρωπότητας. Και έτσι κίνησε και η μητέρα μου την τύχη μου και με στήριξε στην απόφασή μου να σπουδάσω θεολογία και στη συνέχεια να γίνω κληρικός. Και έπρεπε να το πράξει θυσιαστικά, επειδή η πρόνοια του Θεού έκανε να αγγίξω τον ηρωμημένο, αλλά μακριά της δε. Υπομονή και καρτερία της, μάθημα. Ποτέ δεν μου είπε «έλα πίσω», αφού έβλεπε την επιθυμία μου. Ποτέ δεν προσπάθησε να μου αλλάξει γνώμη στην κλίση που δέχτηκα με την ερωσύνη. Ήξερε τι μεγάλη ευλογία είναι, αλλά και τι μεγάλο σταυρό. Και σαν άλλη Μαρία καθόταν δίπλα στο σταυρό μου και με κοίταξε με μάτια όρος τοργή και εμπιστοσύνη. Αλλά και περηφάνεια ότι όντως ακολουθώ το σωστό δρόμο. Και όταν κάποια στιγμή προχώρησε προς το ιερό βήμα να μεταλάβει από τα ανάξια χέρια μου το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας, στη σκέψη για μια στιγμή μου ήρθε το διευρυμένο ερώτημα του προδρόμου προς τον τότε ερχόμενο στον Ιορδάνη Ιησού Χριστό. Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα και εσύ έρχεσαι σε μένα. Δε ρόζικα, Βέρα Ρόζα, το αληθινό τριαντάφυλλο, αυτό είναι το όνομα της μητέρας μου, προσωνύμιο της Παναγίας. Για να εκφράσω την αντιπλάκησή μου στην γυναίκα που μου έδωσε την ζωή, με φρόντισε και με στήριξε, ακόμα και με την θύμησή της, δεν αρκεί, είναι αλήθεια η μέρα της μητέρας. Κάθε μου ανάσα, από την πρώτη ως την τελευταία, και να ευχαριστώ στην προσωπική μου Παναγιά. Μάνα μου της υπομονής, μάνα μου της αγάπης, των χιλίων μάνα προσευχών και τόσων άλλων διευχών, μάνα μου χρόνια να έχεις. Ο Ορέστης από την παιδική του ηλικία φτάνει στο σημείο να μισήσει τη μάνα του, γιατί εξαιτίας της αποκρουστικής σχεδόν εμφάνισής της, με το ένα μάτι γυάλινο, του είχαν φορτώσει το κοροϊδευτικό παρονόμιο «Ο γιος της τραβής». Φεύγει κρυφά από το σπίτι και από το νησί του στα 18 του χρόνια, παντρεύεται στην Αθήνα, κάνει παιδιά και όταν συναντά τυχαία τη μάνα του στο Σύνταγμα, τη διώχνει και καμώνεται στην οικογένειά του πως του ήταν τελείως άγνωστη. Η μάνα του πεθαίνει και ο Ορέστης γυρίζει με βαριά καρδιά αναγκαστικά στο νησί για τα κληρονομικά, χωρίς να έχει καταλαγιάσει το μίσος για εκείνη, αφού εξαιτίας της
τον κυνηγούσε ακόμα και στα όνειρά του το ειρωνικό παρονίμιο «Ο γιος της τρελής». Μετά από έναν έντονο διάλογο με τη θεία του τη Φωτεινή, αδελφή της μάνας του, φεύγει σαν κυνηγημένος και σχεδόν σοριάζεται στον δρόμο. Μια γυναίκα του δίνει λίγο νερό να ρίξει στο πρόσωπο για να συνέλθει. Το νερό στο πρόσωπο τον συνέφερε. Η γυναίκα που είχε συναντήσει πριν λίγο, καθώς κοίταζε το πατρικό του σπίτι, κρατούσε ακόμα στο χέρι το ποτήρι και του βρέξε πάλι τα μαλλιά και το πρόσωπο. «Θέλετε να τηλεφωνήσω στο νοσοκομείο? Είσαστε χλωμός, μα αν δεν κάνω λάθος, σαν κάπου να σας ξέρω εσάς. Γνωστός μου φαινόσαστε». Της έπιασε το χέρι, δείχνοντας ότι δεν χρειαζόταν άλλο τη βοήθειά της. «Δεν είναι τίποτα. Μια ξαφνική ζαλάδα. Δεν είναι η πρώτη φορά. Η πίεση βλέπετε. Μην ανησυχείτε». Σηκώθηκε αργά και αργά κατηφόρησε προς το λιμάνι. Κάτω από το άγρυπνο βλέμμα της γυναίκας, που προσπαθούσε να θυμηθεί ποιος θα μπορούσε να ήταν ο άγνωστος, που για λίγο, μόνο για λίγο, είχε υποθυμήσει και έτρεξε κοντά του να τον συνεφέρει. Ο ήλιος είχε αφήσει το μεσούρανο και είχε πάρει την κατηφόρα για τη δύση του. Κοίταξε τα πλοία στο λιμάνι που έσφιζε από ζωή. Και αυτό είχε αλλάξει, όπως είχαν αλλάξει πολλά στο νησί. Προσαρμοζόταν και αυτό στις απαιτήσεις των καιρών και άλλαζε μέρα με τη μέρα μορφή, εναρμονιζόμενο με τις ανάγκες της τουριστικής του βιομηχανίας που άνθιζε. Πώς του έπαιξε η ζωή τέτοιο παιχνίδι. Ακόμα ηχούσαν τα λόγια της θείας του, της Φωτεινής, στο μυαλό του. Δεν ήτανε λόγια. Ήτανε σπαθιά κοφτερά που τον έκοβαν κομμάτια και τον πονούσαν περισσότερο όσο πέρναγε η ώρα. «Σ' ακούω, θεία. Μείναμε μόνοι, όπως ήθελες. Ξέρω, δεν είναι ανάγκη να μπεις στον κόπο να μου πεις. Ο άσωτος γιος, ο άπονος, που όθησε τη μάνα του και έφυγε, που έριξε μαύρη πέτρα πίσω του. Αυτά δεν θέλεις να μου πεις? Να συγχωρέσω την πεθαμένη, αυτό δεν θέλεις? Τη στραβή, τη ζητιάνα που με έκανε να μην έχω τόπο να σταθώ εδώ πέρα και έφυγα με όλη την καταφρόνια του κόσμου. Αυτή ήρθες να μου ζητήσεις να συγχωρέσω τώρα για όσο κακό μου έχει κάνει?» Τον πλησίασε και κόλλησε σχεδόν το πρόσωπό της στο νερό. «Τι είπες? Να τη συγχωρέσεις? Άκουσα καλά? Να τη συγχωρέσεις είπες?» «Αυτό είπα». «Τι λες μωρέ? Να συγχωρέσεις τη μάνα σου? Να συγχωρέσεις αυτήν που στραβώθηκε για να βλέπεις εσύ σήμερα?» Το στόμα του στέγνωσε με μίας. Τι είναι αυτά που του έλεγε του και εδώ? Στραβώθηκε για να βλέπει εκείνος? Το ξέρω πως δεν έχεις ιδέα. Εκείνη με είχε ορκίσει να μη σου πω τίποτα πριν πεθάνει. Τώρα πέθανε και δέσμευση δεν έχω για να μάθεις ποιος πρέπει να ζητήσει συγχώρεση και από ποιον. Τι λες, θεία? Ξέρεις τι λες? Αυτό που ακούς. Καιρός να το μάθεις λοιπόν. Μόλις που άρχισες να περπατάς, αλλά αλλού πήγαινες και αλλού βρισκόσουν. Κατάλαβε η μάνα σου πως κάτι συνέβαινε και αυτό που συνέβαινε δεν ήταν καλό. Σε πήγε σε γιατρούς να μάθει και της ήρθε ο ουρανός να την πλακώσει. Της είπανε ότι αν δεν κάνεις επέμβαση και στα δυο σου μάτια, σε λίγο θα ήσουν τυφλός. Μαζί σε πήγαμε στην Αθήνα, στον καλύτερο γιατρό. Της είπε τα ίδια και κάτι παραπάνω. Έπρεπε να βρεθεί, λέει, μόσχευμα και δότης, αλλά αυτό απαιτούσε και χρόνο και χρήμα. Ούτε που το σκέφτηκε. Έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε από χρήματα, μα το πιο πολύτιμο που έδωσε ήταν το ένα της μάτι και λίγο από το άλλο. Δεν ξέρω να σου πω λεπτομέρειες με ιατρικούς όρους. Εκείνο που ξέρω είναι ότι σου χάρισε το φως της, καημένε Ορέστη. Σου χάρισε το πιο πολύτιμο δώρο που της είχε δώσει ο Θεός. Σου χάρισε την ομορφιά του κόσμου. Αυτή η στραβή. Η ζητιάνα, όπως την αποκάλεσες εσύ πριν λίγο, χωρίς ίχνος ντροπής. Λες ψέματα, ψέματα, για να με τιμωρήσεις. Να έχω τύψεις επειδή έφυγα και την παράτησα ντροπιασμένος.
Λες ψέματα τώρα που πέθανε. Εσύ λοιπόν με ειδοποίησες πως πέθανε. Εσύ έστειλες το ανώνυμο γράμμα. Πού βρήκες τη διεύθυνσή μου? Αυτό σε προβληματίζει, καημένη Ορέστη? Πού βρήκα τη διεύθυνσή σου? Τίποτε άλλο? Ξεκόλλησε το πρόσωπό της από το δικό του και έβγαλε από την τσέπη της ένα χοντρό φάκελο. Του έπιασε το χέρι και του τον έκλεισε μέσα στην παλάμη. Μέσα εδώ βρίσκονται όλες οι εξετάσεις και τα στοιχεία της επέμβασης που έγινε τότε. Βρίσκεται η αλήθεια που αμφισβητείς, τη στραβή ζητιάνας της μάνας σου, που της έδιναν ξεροκόμματα ψωμιού να τα πετάξει στα σκουπίδια και εκείνη τα έβαζε στο νερό, τα μαλάκωνε και τα έτρωγε για να μην σου στερήσει εσένα το φρέσκο ψωμί. Αυτή η μάνα που άπλωνε το χέρι και ζητιάνευε για να μην νιώσεις εσύ πατριό. Αυτή η μάνα που σαν έφυγες κρυφά και την παράτησες, κόντεψε να πεθάνει και μαραινόταν μέρα με τη μέρα επειδή δεν είχε νέα σου. Αυτή η στραβή ζητιάνα που μου άφησε μόνο μια παραγγελία να σου δώσω, σαν σε συναντούσα κάποτε, όπως σε συνάντησε εκείνη στην Αθήνα και το βλέμμα σου την αποτελείωσε. Μια παραγγελία. Πες μου, μου είπε, πως αν κάποτε μάθει την αλήθεια, δεν μου χρωστάει απολύτως τίποτα. Πάντα ήταν το φως της ζωής μου. Πώς θα μπορούσα αυτό το φως να το άφηνε να σβήσει? Λοιπόν, Ορέστη, τώρα τι πες? Κι αν οποιαδήποτε συγχώρεσε της πρέπει, τράβα στο νεκροταφείο. Θα βρεις εύκολα τον τάφο της. Σχεδόν δίπλα στην κάτω ίσο του βρίσκεται. Πήγαινε, σε περιμένει. Πάντα σε περιμένει. Ακόμα και όταν βγήκε η ψυχή της στα χέρια μου, βγήκε μαζί με το όνομά σου. Δεν έκανε τον κόπο να ανοίξει το φάκελο. Ήξερε. Όλα ήταν αλήθεια. Τον έβαλε στην τσέπη του και σοριάστηκε στην πολυθρόνα. Η Φωτεινή είχε φύγει χωρίς να τον χαιρετήσει και εκείνος αναλύθηκε σε δάκρυα, προσπαθώντας να ξεπλύνει το κακό και το άδικο που τόσα χρόνια είχε κάνει στη μάνα του. Ο ήλιος ήταν ακόμα ψηλά όταν έφτασε στο νεκροταφείο. Δεν ήταν δύσκολο να βρει τον τάφο της. Ξεχώριζε από τους άλλους. Ένα χρησιμοποιημένο μάρμαρο με το όνομά της και τη χρονολογία γέννησης και θανάτου. Ένας ξύλινος σταυρός με μια φωτογραφία της στο γέρμα των νιάτων της. Τίποτα. Γονάτισε και άφησε τα λουλούδια πάνω στο κρύο μάρμαρο. Άγγιξε τη φωτογραφία με τα χέρια του. Τη χάιδεψε τρυφερά και πλησίασε μέχρι που τα χείλη του ακούμπησαν το πρόσωπό της. «Γεια σου, μάνα μου!» Και τότε, μέσα από τα κατάβατα της ψυχής του, άκουσε τη φωνή της. Με τη γλύκα και την τρυφεράδα που τον κανάκευε όταν ήταν παιδί. «Γεια σου, μάτια μου!» Το οποίο απέσπασε έπαινο στο δεύτερο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης Διηγήματος της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής το 2014. Και πια στην κάθε σχόλη γιώμιζα με τριαντάφυλλα
σου τώρα ξαλάφρωνε η καρδιά μου με το κλάμα. Μεγάλωσες, δεν άκουγες, έφευγες όλη μέρα. Κι όταν τα βράδια μου λέγες, η λευτεριά μητέρα θα ρεφήμακιζαν στην καρδιά τα λόγια σαν φοβέρα. Γιατί δεν άκουες για καλή τη μάνα που σε γένα. Αργοκύλουσαν οι ώρες μου, κάθε στιγμή ένας χρόνος. Ήξερα πως θα γύριζες κι ήταν γλυκό σου πόνο. Ονειρεύω, σαν άστρα από καμένη ελιά και πια δεν σ' αγυρεύω. Είναι ψηλός ο νηφόρος και δεν μπορώ να μένω. Γιατί δεν ακούες πιο καλά τη μάνα που σε γένα. Κι αν έρθει τώρα η ελευθερία που είναι όλα χυμαγμένα, τι να την κάνω αγόρι μου γλυκό χωρίς εσένα. Για να απλωθούν τα εδέσματα της Προέδρου και της Δημιουργίας στα παιδιά της. Ανελαίητος ο αγώνας της. Στα χρόνια της προσφυγιάς, αυτή θύλαζε από τη μια τα μωρά της με το γάλα της ζωής και από την άλλη με τον υδρότα του προσώπου της, κάθε μέρα, κάθε λεπτό, πότιζε την ελληνική ψυχή. Είναι εκείνη που πάντα δίνει χωρίς να ζητά τίποτα. Η ρίζα που κρατάει ισχυρά το δέντρο της οικογένειας. Στις μέρες του κατατρελμού και του Γολγοθά, γυναίκα και άνδρας μαζί, με μόνιμη τη θλίψη στα μάτια της, προσέφερε το ίνο, το είναι της, ολοκληρωτική θυσία στο μεγάλωμα των παιδιών της. Δεν λύγησε. Πολέμησε με τη σκληρότητα, τις αρρώστιες, την ένδυα, για να τα αναστήσει. Η γυναίκα του ξεριζωμού αγωνίστηκε και νίκησε. Καλησπέρα σας. Η ιστορία της μητέρας μου είναι λίγο περίεργη. Στα 1922 με τη Μικρασιατική καταστροφή, ο Πέτρος και η Χαρίκλια, Μαφιάδ, του Γένου Σπηλίδου, έφυγαν από την Αργυρούπολη, τα βόρεια παράλια της Μικράς Ασίας και πήραν πρόσφυγες στη Ρωσία. Δεν μπορούσαν να φτάσουν στο ίδιο πέλαγος από την πλευρά της Μύρνης, γιατί ο κίνδυνος από τους τσέτες και τους παχίδες ήταν άμεσος. Έτσι η οικογένεια βρέθηκε στον Γκρόζνη με τρία παιδιά. Τον Ανέστη, την Αγάπη και τον Λάζαρο. Εκεί η Αγάπη γνώρισε τον Γρηγόρη τον Παναγιωτήδη. Ήταν χωρισμένος τότε. Με δύο κορίτσια, την Όλγα και τη Λιδία. Στα 1937, σε μια φωτογραφία που υπάρχει, είναι πέντε άτομα. Η Λιδία, η Όλγα, ο πατέρας μου, η μητέρα μου και
Και εγώ σε ένα τραπέζι. Φωτογραφία. Τα άτομα είναι πέντε. Είναι προς το τέλος του 1937. Στην πραγματικότητα τα άτομα είναι έξι. Η μητέρα μου είχε ένα παιδί στη δουλειά της. Το 1937 και λίγο πριν τα Χριστούγεννα, στις μεγάλες εκαθαρίσεις τις οποίες έκανε τότε ο Στάλιν, έπιασε τον πατέρα μου. Λίγες μέρες αργότερα έπιασε και τον αδελφό της μητέρα μου. Ο Λάζαρος έμεινε στο άλλο δέντρο. Η μητέρα μου έβλεπε τον πατέρα μου στη φυλακή λίγο πριν φύγουνε, του στείλει η Νικαβεντέ στο αρχιπέλαγο Σκουλάγιο, στη Σιβηρία. Η κουβέντα που έλεγε στη μάνα μου ήταν «Λιούμπα» είναι το ρώσικο του ονόματός της αγάπη. Φύγε και πήγαινε στην Ελλάδα. Εδώ δεν υπάρχει πλέον προκοπή. Πέρασε το 1938 και το 1939, μέρος του Μάρτη, η αγάπη μαζί με τα δύο παιδιά, αυτόν που σας μιλάει και την αδελφή του Σοφία, βρέθηκαν στον Πειραιά. Δεύτερη προσφυγιά. Κατά κάποιο τρόπο είχαμε διατύχει που φύγαμε και έρθαμε στην Ελλάδα. Γιατί το Γκρόσνη, στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ισοπεδώθηκε από την γερμανική αεροπορία, δεν έμεινε τίποτα όρθιο γιατί ήταν μια πόλη βιομηχανική και έτσι χτυπήθηκε. Αν είχαμε μείνει εκεί, θα είχαμε πεθάνει. Ήρθαμε για να ζήσουμε στην Ελλάδα και στην Ελλάδα μας βρήκε ένα άλλο κακό. Ο πόλεμος του 40, η πείνα και η κακομοιριά και η δυστυχία. Η κυραγάπη μόνη, με δύο παιδιά, χωρίς κανέναν άλλο να μπορεί να τη συντρέξει. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα περιστατικό, όταν κατέβαιναν μια φορά οι Γερμανοί, κάνανε ένα μπλόκο εκεί στα ταμπούρια, μαζέψαν τους άνδρες σε ένα ζαχαροπλαστείο, τσαμακοβλή έτσι λεγόταν, και μέσα εκεί χώθηκε τη μάνα μου και εγώ μαζί μου την κρατούσα το φυστάνι. Ένας ελασίτης, μπαίνοντας μέσα εκεί πέρα να κρυφτεί και αυτός από τις βολές, ξέρασε το όπλο. Ξαφνιάστηκε η μάνα μου και το μόνο που μπόρεσε να κάνει ήταν να πάρει το όπλο και να το βάλει κάτω από την ταβλά που πουλούσε τα τσιγάρα. Στην έρευνα που έγινε, η κυραγάπη βγήκε έξω, την διώξαν οι Γερμανοί και εμένα μαζί που ξόκλεγα και φυλάξαν τους υπόλοιπους να τους ψάξουν και αναλόγως να παράξουν. Για να μπορέσει να μας μεγαλώσει, πέρα από τα τσιγάρα που πουλούσε, μια εποχή δούλεψε στη Δραπετσόνα σε κάποιο του Βλάδικο. Αργότερα που τα πράγματα έγιναν καλύτερα, δούλεψα σε ένα καφενείο κάνοντας καφέδες και αυτό είναι κάτι σημαντικό γιατί για πρώτη φορά θα μπορούσαμε να έχουμε κι εμείς ένα είδος ασφάλειας όσον αφορά την υγεία. Αποφάσισε ότι από τα δύο παιδιά έπρεπε να σπουδάσει το αγόρι γιατί το αγόρι χρειαζόταν να σπουδάσει. Αυτή ήταν η νοοτροπία τους. Έτσι με έβαλε σε ένα ιδιωτικό σχολείο δίπλα στο σπίτι μας, παραπάνω από 20 μέτρα δεν ήταν. Πώς πλήρωνε τα δίδακτρα. Κάθε μέρα πήγαινε ένα πακέτο τσιγάρα από Παστράτος. Δεν υπήρχε φίλτρο τότε. Και όσο μεγάλανα στα χρόνια και πήγαινα στο γυμνάσιο, τα πακέτα γίνανε δύο. Και κάθε Σάββατο πήγαινε και ξενόπλαινε ιδιαίτερα στο σπίτι του ιδιοκτήτη της σχολής. Στο τέλος του γυμνασίου τα λεφτά δεν φτάνανε. Ήταν πολύ περισσότερα, όμως ο ιδιοκτήτης μου έδωσε το χαρτί, το πολιτήριο,
ήμουν και καλός μαθητής. Μου χάρισε εν ολίγης τα λεφτά. Μια καθηγήτριά μου, η Ευγενία η Καμπάνη, φιλόλογος, μου έδωσε και 300 δραχμές εκείνη την εποχή, 1954, για να αντιμετωπίσω το φροντιστήριο του Πειραιά, προκειμένου να δώσω εξετάσεις. Δεν μπορούσα να δώσω εξετάσεις την πρώτη χρονιά, γιατί μια αρρώστια σοβαρή με την κράτησε πίσω. Την επόμενη χρονιά βρέθηκα στην Μαράντιο Ακαδημία ως δάσκαλος. Παράλληλα, βρέθηκα στη νομική, γιατί η διάθεσή μου και η πρόθεσή μου ήταν να σπουδάσω νομικά και να ακολουθήσω το διπλωματικό κλάδο. 1.250 δραχμές, η παιδεία τότε δεν ήταν κάτι εύκολο, ούτε ήταν δωρεάν. Θέλουμε 2.500 για την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο, την οποία θα πλήρωνα σε δύο δόσεις. 1.250 στην αρχή και 1.250 λίγο πριν από τις εξετάσεις. Τις 1.250 δραχμές τις πήρε η μητέρα μου, τις έδωσε η μητέρα μου, τις τα έδωσε ο ιδιοκτήτης του καφενείου, στα Ταγούρια, καφενείο Παρθενών, έτσι λεγόταν. Πολλά λεφτά για εκείνη την εποχή, αν σκεφτεί το μεροκάμα, δεν ήταν παραπάνω από 20 δραχμές. Όταν έφτασε ο Μάης για να δώσω εξετάσεις, έκανα δώσω τις άλλες 1.250. Ο καφετής δεν τις είχε. Η μάνα μου δεν τις είχε. Και το όνειρο έφυσε στο Μάιο του 1955. Είχα τελειώσει όμως την Ακαδημία και έτσι προχώρησα. Το δεύτερο χρόνο έγινα δάσκαλος. Τίποτα από αυτά δεν θα γινόμουν αν δεν υπήρχε αυτή η μάνα. Όμως η μάνα έψαχνε να δει τα άλλα παιδιά, ιδιαίτερα να βρει την Όλγα. Έτσι στα 1967-68 έγραψα ένα γράμμα το οποίο μετέφρασε μια στα ρωσικά και το στείλαμε στην Ρωσία, που μας είχαν πει ότι εκεί ζούσε η Όλγα. Πρέπει να πω ότι όταν το 1951 γύρισαν οι πρώτοι εξόριστοι από την Ρωσία στην Ελλάδα, μάθαμε από αυτούς ότι ο πατέρας μου πέθανε στην εξορία στα 1941 και ο αδερφός της μάνας μου βγήκε και αυτός από την φυλακή, αλλά στη διάρκεια του ταξιδιού από τη Σιβηρία προς τον Γκρόζνη χάθηκε. Η μάνα μου δεν συνάντησε ποτέ τα αδέλφια της, ούτε φυσικά και τον άντρα της. Και μου άφησε παραγγελιά να προσπαθήσω να τους βρω, με όποιο τρόπο μπορούσα. Για την Όλγα μάθαμε κάπου στην Καλυθέα από κάποιους συγγενείς ότι πέθανε στη Μόσχα. Η Όλγα ήταν μια θαυμάσια ευγενήστρια και έγραψε μάλιστα και ένα πολύ, ήταν και συγγραφέας, έγραψε και ένα πολύ ωραίο διήγημα για την μέρα που συλλάβανε τον πατέρα της, τον πατέρα μας. Η κόρη της, που έμενε στη Σιβηρία, περιβαλλοντολόγος, στη λίμνη Βαϊκάλη, στην πόλη Τσιτά, η πόλη Τσιτά φέτος είχε 42 βαθμούς κάτω από το μηδέν. Η Λιδία είχε μια κόρη και ένα γιο. Οι δύο ξαδέρφες τα έλεγαν καλύτερα και είπαν, αποφάσισαν να γράψουν ένα γράμμα, το στείλουν στην Ελλάδα, να το στείλουν στη Σύρο, και μια και η έλεγε να δουν τι κάνει ο θειός της. Εγώ. Το γράμμα που είχαμε, που είχαμε στείλει στην Ρωσία στη διάρκεια της χούντας δεν γύρισε ποτέ.
όμως φαίνεται πως έμεινε εκεί. Ή ήρθε και δεν φτάνει να έφτασε ποτέ στα χέρια μας. Από τα δύο γράμματα που στάλθηκαν, το ένα έφτασε στα χέρια μου, το άλλο χάθηκε. Αυτό που έφτασε στα χέρια μου είχε τη λέξη Σύρος, Μεσέ, Ι, το γιώτα, το ρο το δικό μας, όμικρο και πάλι σε. Αυτό δεν διαβάζεται, Σύρος με τίποτα. Ένας καλός άνθρωπος, όποιος ήταν αυτός, τα χειρονομικός υπάλληλος πιθανόν, κάτω από αυτό το Σύρος το παράξενο έγραψε τη λέξη Σύρος στα ελληνικά και έτσι ήρθε σε εμάς. Η παραγγελία της μάνας ήταν να βρω οπωσδήποτε κάποιον από τους ζωντανούς. Μέσω του ελληνικού προξενείου της Οδεσσού βρήκα μια άκρη και συνάντησα μετά από 67 χρόνια την αδελφή μου τη Λιδία. Έτσι εκπλήρωσα την όποια επιθυμία της μάνας μου. Δεν κατάφερα ποτέ να πάω στο Καζακστάν να βρω τον αδελφό της, τον μικρό τον Λάζαρο. Δεν κατάφερα ποτέ να πάω στο Τζατζικιστάν που είχαμε άλλους συγγενείς. Είμαι ένας πρόσφυγας. Μ' ό,τι τραβούν οι πρόσφυγες. Όπως και αυτοί που είναι τώρα εκεί στην Ενωμένη ή σε κάποια νησιά. Και πονάω για αυτούς. Κύριε Αγάπη, πέθανε το 1977. Σήμερα γιορτή της μάνας, τη φέρνω ξανά στο μυαλό μου, πάρα πολλές φορές. Ό,τι έγινε το οφείλω μόνο σε αυτή. Έτσι, σήμερα γιορτή της μάνας, να της δώσω αυτό το λουλούδι. Η αγάπη δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως ανάμεσά σας μια άλλη αγάπη, η Παναγιωτή μου. Παρακαλώ πάρα πολύ. Να είστε εδώ. Να της δώσω αυτό το λουλούδι. Για τη μάνα μου που βλέπει από ψηλά. Συγχωρήστε μου την ευσυγκινησία και κατάφερα να κρατηθώ. Το μεσημέρι που κάνουμε πρόβα δεν μπορώ να το κάνω. Σας ευχαριστώ και πάλι. Μοναξιά είναι μικρά τα βαράχια.
κοντά μας. Κρύφτηκες με τη μαμά. Αν συγκινηθήκατε με την απόψινή βραδιά, όσο και εμείς, από την προετοιμασία της ακόμα, ενώστε τη σκέψη σας με τη σκέψη που κάναμε κι εμείς. Είναι μια βεβαιότητα που την έχουμε όλοι μέσα μας. Το δάκρυ του παιδιού είναι για τη μάνα το πολυτιμότερο δώρο και το μεγαλύτερο ευχαριστώ. Και της άξιζε για σήμερα. Της αξίζει και όχι μόνο μια μέρα το χρόνο. Σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας σε αυτή την τρυφερή βραδιά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε και πάλι όλους τους συντελεστές της απόψινής γιορτής και τους ευχαριστούμε και για τη συνεργασία και την αγάπη τους. Και σας όλους για τη στήριξή σας προς το Λύκειο των Ελβίδων. Ευχαριστούμε πολύ.